Θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Πολλές φορές κάνουμε συνδέσεις την εκπομπή με την Κίνα. Μάλιστα. Μπορεί να έχετε παρακολουθήσει κι εσείς μια πολύ ωραία παρέα κοριτσιών που λατρεύουν την Ελλάδα, μιλάνε ελληνικά, τραγουδάνε ελληνικά. Εμείς είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο την Ελπίδα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει καθόλου. Θέλω να δούμε λίγο, γιατί της είπα στον αέρα ότι η Ελλάδα και ο ΕΟΤ νομίζω ότι πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας, με αυτά τα κορίτσια και με την Ελπίδα. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές στην Κίνα. Μιλάμε για εκατομμύρια. Πολύ ωραία. Για εκατομμύρια. Ακούστε τη λίγο, πάμε να δείτε. Αγάπη έχουμε, ανοίγουμε την καρδιά. Επειδή ξέρω ότι το Ολυμπιακό πνεύμα προέρχεται από την Ελλάδα και επειδή τώρα είναι το Πεκίνο και πιστεύω ότι τώρα ράμψει και θα ράμψει όχι μόνο στην Κίνα, ακόμα και στον κόσμο. Γι' αυτό ετοίμασα αυτό το τραγούδι για σας. Γλυκιά Ελπίδα, την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή τον Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας, τον Βασίλη Κικίλια. Θα του δείξουμε τι κάνεις εκεί και νομίζω ότι πρέπει να έρθετε σε επαφή. Τη βλέπουν μέσα από τα social media εκατομμύρια Κινέζοι, εν δυνάμει τουρίστες μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να έρθετε σε μία επαφή και να τις κάνουμε αυτές τις κοπέλες σημαία να μας διαφημίζουν στην Κίνα, έτσι δεν είναι? Θα ήθελα να μου δώσετε τα στοιχεία. Δεν έχω κανένα όφελος, έτσι. Το λέω απολύτως λογικά, βγάζοντας αυτά τα κορίτσια και βλέποντας τι κάνουν. Θα μου δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας. Εγώ στο Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον Δημήτρη Φραγκάκη. Και θα δούμε πώς είναι μια πολύ μεγάλη αγορά για μας η Κίνα. Θυμίζω, ανοίξαμε με την Αυστραλία. Είναι πολύ μεγάλο σύν. Περίμενα να επιστρέψει ο πρέσβης, επέστρεψε της Κίνας στην Ελλάδα, συναντηθώ μαζί του. Όμως, πολλές φορές βλέπετε ότι αυθόρμητες πρωτοβουλίες, κινήσεις έχουν υπερπολαπλάσια κέρδη. Μέσα από τα social media, πια φυσικά.